Ο επόμενο πρόεδρο δηλώνει πω δεν θέλει καμία σχέση με κομμουνιστέ αναφερόμενο στη Βραζιλία και στην Κίνα ενώ θα επιδιώξει στενότερη σχέση με τι ΗΠΑ. Έχει ταχθεί στεναρά εναντίον τη άμβλωση, δηλώνει υπέρ τη χαλαρή νομοθεσία για την ομπλοκατοχή, ενώ έχει χαρακτηρίσει τον Αργεντίνο Πάπα Φραγκίσκο σοσιαλιστή Πουταναγιό. Καλησπέρα σε όλου για ακόμη μια φορά. Ονομάζομαι Καρυπίδη και σήμερα είστε εδώ στο κανάλι μου στα Πολιτικά Νέα. Σήμερα θα ασχοληθούμε σχετικά με τις εκλογές στην Αργεντινή. Ο ανάρχοκαπιταλιστής μιλάει νέος πρόεδρος Αργεντινής... Μετά την εκλογή του, η Αργεντινή εκτοξεύεται στο άγνωστο ακολουθώντα τα βήματα του Τραμπ στη ΣΥΠΑ. Ο 53χρονο δεξιό λαϊκιστή Χαβιέ Μιλέη είναι ο μεγάλο νικητή στο δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών στην Αργεντινή, αποσπώντα το 56% των ψήφων έναντι 44% του περονιστή υποψηφίου Υπουργού Οικονομία Σέρχιο Μάσα. Η διαφορά των δύο μονομάχων ήταν σχεδόν 3 εκατομμύρια ψήφοι, που σηματοδοτεί μια ήττα χωρί προηγούμενο για τον περονισμό. Ο κυβερνητικό υποψήφιο Μάσα παραδέχτηκε την ήττα του. Ο Χαβιέ Μιλέη είναι ο πρόεδρο. Το συγχαίρω γιατί τον ψήφισε η πλειοψηφία των Αργεντίνων, είπε. Από αύριο είναι ευθύνη του εκλεγμένου Προέδρου να παρέχει ασφάλεια και εγγύησει και ελπίζουμε ότι θα το κάνει. Αυτό, παιδιά, που βλέπουμε είναι το εξή. Είχαμε μια τεράστια νίκη ουσιαστικά για τον Χαβιέ Μιλέη, ο οποίο είναι ένα αναρχοκαπιταλιστή, ο οποίο πήρε την ψήφο των νέων. Πραγματικά. Α δούμε λίγο τι θέσει του, διότι εκεί ξεκινάει το ενδιαφέρον. Θέλει ουσιαστικά να κάνει scrap the central bank. Θέλει να κάνει δολαριοποίηση της οικονομίας, κάτι το οποίο έχει κάνει η Τουρκία σήμερα. Παρόλο που έχει τεράστιο πληθωρισμό, υπάρχουν τα λεγόμενα Erdoganomics, δηλαδή η οικονομία του Recep Tayyip Erdogan. Θα βάλει αρκετά δολάρια μέσα στην οικονομία, ομιλέει, και έτσι πιστεύει ότι θα καταφέρει να σώσει την οικονομία τη Αργεντινή, η οποία μαστίζεται τον πληθωρισμό. Σήμερα η Αργεντινή έχει τεράστια φτώχεια, περίπου 40%. Έχει 140% πληθωρισμό, τα προϊόντα βρίσκονται όλα στα ύψη και βλέπουμε ότι η προηγούμενη αριστερή σοσιαλιστική πολιτική τη Αργεντινή δεν λειτουργήσε. Θέλει να είναι ουσιαστικά anti-cultural marxism, είναι κατά του κλασικού μαρξισμού. Θέλει να πάει κόντρα σε όλο το σοσιαλιστικό νεολοάτκι ατζέντα και ουσιαστικά θέλει να δείξει με αυτόν τον τρόπο ότι θέλει να ενισχύσει την πυρηνική οικογένεια. Θέλει να κλείσει το Υπουργείο Γυναικών Ισότητα των φίλων και πλουραλισμού. Ένα Υπουργείο το οποίο φτιάχτηκε το 2019 με στόχο προφανώ να πετύχει του στόχου του οποίου είχε η προηγούμενη αριστερή κυβέρνηση. Ε, αλλά βέβαια είδαμε εδώ πέρα ότι η συντριπτική πλειοψηφία των Αργεντίνων ήταν κατά και ψήφισε τον Μιλέη, διότι πιστεύαν ότι οποιαδήποτε άλλη εναλλακτική δεν ήταν καλή, μάλιστα ο Μιλέη είναι ένα πρόσωπο το οποίο είναι σχετικά νέο στον πολιτικό χώρο. Δηλαδή, τα τελευταία δύο-τρία χρόνια ασχολείται με αυτό το κομμάτι. Αλλά είναι ένα οικονομολόγο, έβγαινε αρκετά στην τηλεόραση και από εκεί πήρε αρκετή φήμη. Θέλει να κάνει cut spending, θέλει να κόψει δηλαδή τα χρήματα ε, τα οποία εξοδεύει το κράτο, θέλει να μειώσει το μέγεθο του κράτου και θέλει να αυξήσει την ιδιωτικοποίηση γενικότερα. Επίσης έχει ταχθεί, όπως είπα νωρίτερα, και κατά τη ατζέντα ΛΟΑΤΚΙ, του κλασικού μαρξιστέ από το πολιτικό πεδίο ε, μειώνοντα τα ποσοστά του και πηγαίνοντα κόντρα στι πολιτικέ του, ενώ όπω θα διαβάσουμε τώρα, ο άκρο φιλελεύθερο οικονομολόγο Καβιέρ Μιλέη υποσχέθηκε στην προεκλογική εκστρατεία να εφαρμόσει θεραπεία σόκ για την αντιμετώπιση των οικονομικών προβλημάτων τη Αργεντινή. Θα είναι επόμενο πρόεδρο τη τρίτη οικονομία τη Λατινική Αμερική και αναγνώρισε χθε το βράδυ ο κεντρό αντίπαλό του, υπουργό οικονομία Σέρχιο Μάσα. Εγώ βλέπω ότι αυτή η νίκη ουσιαστικά του Μιλέη στην Αργεντινή έρχεται για ακόμη μία φορά να προσθεθεί σε ένα κύμα το οποίο βλέπουμε τον τελευταίο καιρό με ολοένα και περισσότερους λαούς να επιλέγουν συντηρητικέ κυβερνήσεις. Όσο περισσότερο υπάρχει αυτό το αφήγημα του διεθνισμού open borders και τα σχετικά, άλλο τόσο βλέπουμε ότι υπάρχει ένα αντίθετο ρεύμα το οποίο θέλει να παραμείνει στις αξίες τις οποίες έχει θέλει να διατηρηθεί η αίσθηση της ενότητας μεταξύ ενός λαού. Εδώ πέρα παιδιά βλέπουμε ότι ο λαό τη Αργεντινή αυτό ψήφισε. Και μάλιστα ε, ο, ο, εδώ πέρα οι αρθρογράφοι κάνουν σύγκριση των Μιλέη με τον Μπολσονάρο που ήταν ουσιαστικά ο, στη Βραζιλία η οποία στιγματίστηκε ιδιαίτερα όταν έχασε και από τον Λουλά και γενικά με τι εκλογέ υπήρχαν πολλέ κατηγορίε για νοθεία. Δεν θέλω να επεκταθώ παραπάνω στο συγκεκριμένο ζήτημα. Και συγκρίνεται με τον Τραμπ. Πάντω από ό,τι φαίνεται ο συγκεκριμένο θέλει να έχει πολύ καλέ σχέσει με τι ΗΠΑ και θεωρώ ότι ε, το λάθο το οποίο κάνει ένα μεγάλο μέρο των μέσων ενημέρωση είναι. Αν πιστεύει ότι θα ταυτίσει κάποιον και θα τον πει, α πούμε, ακροδεξιό, φασίστα, τραμπικό, μπολσοναρικό ή οτιδήποτε, ότι δεν και καλά ο κόσμο θα εναντιωθεί και θα πάει απέναντί του. Στην πράξη είδαμε ότι η πλειοψηφία, η συντριπτική πλειοψηφία, το 54-56% πόσο ήταν ουσιαστικά. 56% των ψήφων πήγε σε αυτόν, στο Μιλέη, Βλέπουμε ότι όσο προπαγάνδα, όσο και να προσπαθήσει να πουλήσει παραπάνω στον κόσμο ε, διεθνισμό και τα σχετικά, ότι όσο πιο πολύ το πιέζει, άλλο τόσο θα έχει αυτή την αντίδραση. Ε, και όπω είπαμε, είναι ουσιαστικά μια στροφή προ το συντηρητισμό, μια στροφή ε, η οποία έχει και αρκετά ενδιαφέροντα κομμάτια μέσα. Διότι παρόλο που είναι συντηρητικό και θέλει να πάει κόντρα στον κλασικό μαρξισμό, ε, δεν είναι όπω έχουμε συνηθίσει τους, ε, αυτού που βρίσκονται στον δεξιό-ακροδεξιό χώρο ουσιαστικά, ε, οι οποίοι έχουν οικονομική πολιτική ε, πιο σοσιαλιστική, δηλαδή να είναι κρατιστέ. Ο Μιλέ είναι ανάρχο-καπιταλιστής και είναι πρωτόγνωρο, δηλαδή το πιο κοντινό πράγμα που μπορώ να φανταστώ στη χώρα μας στον Μιλέ είναι μάλλον ο Τζίμερος, διότι ναι μεν ε, θέλει ουσιαστικά... Ε, πατριωτισμό, να κρατήσει τον λαό του και την πυρηνική οικογένεια ενωμένη, αλλά δεν είναι άνθρωπος ο οποίος θέλει κρατικοποιήσει ε, και τα σχετικά, όπως και στη χώρα μας. Δηλαδή, ο χώρος δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας, δηλαδή η Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή είναι το μοναδικό κόμμα, το οποίο ε, είναι φιλελεύθερο συντηρητικό, δηλαδή οικονομικά φιλελεύθερο και σε πολλά άλλα θέματα είναι συντηρητικό, αλλά βλέπουμε ότι γενικά ευρύτερα ο συντηρητικό χώρο δεν είναι υπέρ του καπιταλισμού και υπέρ τη ελεύθερη οικονομία, α πούμε. Ενώ εδώ μιλάει, κάνει αυτή τη διαφορά και αυτή την πρωτοτυπία. Ε, περιμένω να δω. Εγώ δεν κρίνω τον οποιοδήποτε. Δηλαδή, το ότι κάποιον θα τον πει κομμουνιστή, αναρχικό, φασίστα, ακροδεξιό, ακροαριστερό, πες τον όπως θες. Εγώ σέβομαι το τι ψήφισε ο λαό και θα περιμένω να δω ποια είναι η πολιτική και με ποιο τρόπο θα προσπαθήσει να βελτιώσει την κατάσταση τη Αργεντινή. Διότι τον κόσμο τον ενδιαφέρει να έχει να φάει, τον ενδιαφέρει να μπορεί να ανοίξει το μαγαζί του, να βγάλει λεφτά να μπορέσει να κάνει οικογένεια σε ένα ασφαλέ περιβάλλον. Δεν τον ενδιαφέρουν όλα αυτά τα πολιτικά, ιδεολογικά. Και γι' αυτό το λόγο, όπω το έχω πει και νωρίτερα, γι' αυτό το λόγο και στη χώρα μα, το παράδειγμα μπορεί σε κάποιο να φανεί άτοπο. Στον Βόλο, ο Μπέος, παρόλε τι δηλώσει που έχει κάνει ε, για τον Κασελάκη, για την ομοφιλοφιλία και τα σχετικά, τον ψήφισε η συντηρητική πλειοψηφία πάνω από το 50% των κατοίκων του Βόλου. Όπω αντίστοιχα και στην Πάτρα, γιατί θα βγουν κάποιοι και θα πούνε και τον Πελετίδη τον Δήμαρχο, για μένα, αν ο Δήμαρχο έχει την πόλη καθαρή, αν κάνει τη δουλειά του ο πολιτικό, να το πω καλύτερα, δεν με ενδιαφέρει αν είναι αριστερό ή δεξιό, με ενδιαφέρει να είναι αποτελεσματικό. Οπότε σήμερα βλέπουμε μια τεράστια νίκη για τον δεξιό χώρο, βλέπουμε μια τεράστια νίκη για τον πατριωτικό χώρο και για τον καπιταλιστικό χώρο, και θα. Κοιτάξουμε ξανά κάποια άλλη στιγμή στο μέλλον την Αργεντινή για να δούμε αν εν τέλει η νίκη Μιλέι ε, νομίζω ότι ε, κάπου εδώ θα κλείσει το σημερινό βίντεο και όπως είπαμε γενικά και αυτή η νίκη έρχεται να προσθεθεί στις νίκες των συντηρητικών κομμάτων, των πατριωτικών κομμάτων, των αντιδιεθνιστικών κομμάτων τον τελευταίο καιρό... Και βλέπουμε ότι αυτό ξεφεύγει και από την Ευρώπη που βλέπαμε αρκετέ νίκε, και βλέπουμε ότι ξεκινάνε και στην Λατινική Αμερική να συμβαίνουν τέτοια πράγματα. Σα ευχαριστώ πολύ που παρακολουθήσατε το σημερινό βίντεο. Περιμένω να διαβάσω την άποψή σα κάτω στα σχόλια. Είμαι ο Καρυπίδη Βασίλη. Σα ευχαριστώ όλου που παρακολουθήσατε και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Καλή συνέχεια.